ολοένα και περισσότερα είναι τα ζευγάρια που στη σημερινή εποχή του άγχους καταβάλουν αλλεπάλληλες προσπάθειες προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Η εκπομπή On Camera συνάντησε τη γυναικολόγο Σίμω Γιάννη Νικολέτα, η οποία μέσω της επιστημονικής της κατάρτισης ανέλησε τις αιτίες που ένα ζευγάρι δυσκολεύεται να αποκτήσει παιδί, αλλά και το ποσοστό επιτυχίας που δίνεται σε μεθόδους όπως η εξωσωματική. Νικολέτα, διανύουμε μία περίοδο δύσκολη, κατά την οποία πολλά είναι τα ζευγάρια που προσπαθούν ανεπιτυχώς κάποιες φορές να αποκτήσουν παιδί. Ποιες είναι οι αιτίες αυτού του γεγονότος? Αιτίες πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Οι κυριότεροι από τις οποίες είναι το γεγονός ότι τα ζευγάρια πλέον αποφασίζουν σε πιο μεγάλη ηλικία από ό,τι παλιότερα να τεκνοποιήσουν. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ο άνομο έχει αρκετά θέματα, είτε όσον αφορά το κομμάτι της αντρικής, της γυναικείας υπογονιμότητας. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το άγχος σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς πολλές φορές είναι ανεξήγητα τα αίτια που ένα ζευγάρι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά. Αλλά το άγχος, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και αγχώνεσαι λιγάκι περισσότερο για το να έρθει γρήγορα αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι ένας κακός σύμβουλος και να έχει ένα πολύ κακό αποτέλεσμα σε αυτή την προσπάθεια που αποφασίζουν να κάνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις που οφείλεται στο άγχος, το ότι δεν τεκνοποιεί ένα ζευγάρι. Εκεί ουσιαστικά μιλάμε για την ανεξήγητη εντός εισαγωγικών υπογονιμότητα, η οποία δυστυχώς παίζει ένα αρκετά μεγάλο ρόλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα βέβαια για αυτή, όπως καταλαβαίνεις, αν και το ζευγάρι δεν χαλαρώσει. Για να καταφύγουμε όμως και να μιλήσουμε ότι αιτία μιας υπογονιμότητας σε ένα ζευγάρι είναι το άγχος ή η ανεξήγητη τέλος πάντων υπογονιμότητα, θα πρέπει να διερευνήσουμε όλες τις άλλες πιθανές αιτίες που μπορούν να οδηγήσει ένα ζευγάρι στην μη απόκτηση παιδιού. Αναλύουμε ξεχωριστά τα θέματα τα οποία μπορούν να αφορούν τον άντρα και κυρίως φυσικά το σπέρμα, έτσι όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Καθώς το ποσοστό, το ποιος οφείλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι περίπου στη μέση. Δηλαδή, πλέον μισές είναι περιπτώσεις όπου είναι θέμα του συζύγου που δεν μπορεί να γίνει η απόκτηση του παιδιού και περίπου μισές είναι οι φορές, για παράδειγμα, μοιράζονται, που η γυναίκα έχει το πρόβλημα. Μπαίνει στη διαδικασία αυτό το ζευγάρι να κάνει επομένως εξετάσεις. Εάν έχει μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθειών χωρίς αποτέλεσμα, το οποίο και αυτό επίσης παίζει ρόλο ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή, πότε θα θεωρήσουμε ένα ζευγάρι υπογόνιμο? Γιατί πολλές φορές τα ζευγάρια σήμερα αγχώνονται γι' αυτό. Προσπαθούν 2-3 μήνες και βλέπεις ότι έρχονται, για παράδειγμα, στο γιατρό και λένε: «Γιατρέ, δεν μπορούμε», ενώ ουσιαστικά το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό. Για να μιλήσεις για υπογονιμότητα στο ζευγάρι, θα πρέπει να μιλάς τουλάχιστον για ένα χρόνο ελεύθερων προσπαθειών και συντονισμένων, όπως πρέπει να γίνονται, χωρίς επίτευξη κοίησης. Το οποίο το ρίχνουμε στο εξάμεινο όταν η γυναίκα είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, οπότε εκεί μας πιέζει λιγάκι και ο χρόνος, ή το μεγαλώνουμε στα 2 χρόνια, αν το ζευγάρι είναι πάρα πολύ μικρό, κάτω δηλαδή από τα 30. Η ηλικία του άντρα παίζει ρόλο? Γιατί συνήθως λέμε ότι παίζει ρόλο μόνο η ηλικία της γυναίκας. Η ηλικία είναι του μήκος. Άντρα είναι διαφορετικός ο ρόλος που παίζουν τα δύο αυτά πράγματα. Η ηλικία της γυναίκας παίζει ρόλο όσον αφορά 2 πράγματα, κατά κύριο λόγο. Τον αριθμό των οθυλακίων, τον οποίο έχει, ο οποίος μειώνεται με τα χρόνια, και την ποιότητα που επίσης μειώνεται με τα χρόνια. Οπότε ο παράγοντας εκεί είναι πιο σημαντικός όσον αφορά την ηλικία και τη γυναίκα. Όσον αφορά τον άντρα, περνώντας τα χρόνια, αυξάνονται θεωρητικά οι πιθανότητες για κάποιες φλεγμονές που μπορεί να υπάρχουν, οπότε συνήθως εκεί προκύπτουν κάποια θέματα με το σπέρμα, χωρίς όμως να είναι απόλυτη η συσχέτιση της ηλικίας του άντρα με την υπογονιμότητα. Αυτό μπορεί να έχει κάποια σχέση και με μια ενδεχόμενη αποβολή της γυναίκας? Φυσικά, τα ποσοστά αποβολών αυξάνονται με την ηλικία, κυρίως μετά τα 40, που ο κυριότερος λόγος είναι ότι αυξάνονται οι χρωμοσωμικές ανομαλίες σε εκείνο το κομμάτι. Περισσότερες αποβολές, κυρίως αν μιλάμε για πρώτο τρίμηνο, σχετίζονται συνήθως με χρωμοσωμικές ανομαλίες, που είναι πιο συχνές όσο περνάει η ηλικία της γυναίκας. Οι αποβολές αυτές με τα χρόνια έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο? Έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, γιατί ισχύει το πρώτο κομμάτι το οποίο είπαμε στη συζήτησή μας, ότι αυξάνεται η ηλικία που η γυναίκα αποφασίζει να τεκνοποιήσει πλέον. Λόγω κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων, επαγγελματικών, οτιδήποτε. Δηλαδή, παλιά έβλεπες γυναίκες μέχρι την ηλικία των 25 ετών είχαν ολοκληρώσει την οικογένειά τους και τώρα ξεκινά να σκέφτονται για παιδί μετά τα 35. Εκ των πραγμάτων, όλο αυτό το θέμα θα φέρει κάποια προβλήματα και στο κομμάτι της υπογονιμότητας που συζητάμε. Κάτι που ήθελα να προσθέσω στα προηγούμενα που είπαμε. Πολλά είναι τα ζευγάρια που καταφεύγουν σε κάποιες μεθόδους
είτε εξωσωματική, είτε, κάτι, είτε κάποια άλλη μέθοδος. Σπερματέγγιση ενδεχομένως, ναι. Προκειμένου να επιτύχουν κάποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Χρονοβόρες διαδικασίες, πολύ έξοδες διαδικασίες. Και πολύ ψυχολογικά επίπονες για το ζευγάρι εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Ωστόσο δεν έχουν όμως πάντα αποτέλεσμα. Φυσικά. Τελικά μπορεί ο γιατρός να εγγυηθεί κάποιο ποσοστό επιτυχίας. Ποσοστό επιτυχία, σαφέστατα. Καταρχήν μιλάμε για τα ποσοστά επιτυχίας. Οποιαδήποτε μέθοδο και αν ακολουθήσεις, είτε αυτό είναι η φυσιολογική σύλληψη, είτε αυτό είναι η σπερματέγχυση, είτε αυτό είναι η εξωσωματική τελικά, στην οποία καταφεύγουν πολλά ζευγάρια, εξαρτώνται από το λόγο που την επιλέξαμε σαν μέθοδο για να βοηθήσουμε το ζευγάρι αυτό. Και σαφέστατα τα ποσοστά επιτυχίας διαφοροποιούνται ανάλογα και με την αιτία της υπογονιμότητας. Δεν μπορείς να περιμένεις τα ίδια ποσοστά επιτυχίας αν έχεις μια γυναίκα, για παράδειγμα, που για ανεξήγητους λόγους οδηγήθηκε σε εξωσωματική και είναι 30 χρονών, με μια γυναίκα η οποία είναι 45 χρόνια και αποφασίζει να δεκνοποιήσει. Ναι. Σαφέστατα και τα ποσοστά μειώνονται. Υπάρχουν κάποια ποσοστά τα οποία είναι συνήθως στο 25 με 30% που αφορούν την εξωσωματική, τα οποία με την ηλικία και με άλλους παράγοντες μειώνονται ενδεχομένως αρκετά περισσότερο. Κανείς γιατρός και καμία μέθοδος δυστυχώς δεν μπορεί να εγγυηθεί έτσι ένα αποτέλεσμα 100% στο ζευγάρι. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, η γιατρός αναφέρθηκε και στο κομμάτι των αποβολών που δυστυχώς είναι αρκετά συχνές. Υπάρχουν τελικά μέτρα για να αποφευχθεί μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη? Όσον αφορά στις αποβολές για τις οποίες μιλήσαμε λίγο πριν, υπάρχουν κάποιες άλλες αιτίες που οδηγούν μια γυναίκα στο να αποβάλει? Εξαρτάται, καταρχήν αποβολή, όταν μιλάμε για αποβολή, μιλάμε για την απώλεια του κύματος μέχρι 24 εβδομάδες. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά εδώ κάνεις μια διαφοροποίηση ανάλογα στα αίτια που είναι του πρώτου τριμήνου και του δευτέρου τριμήνου που χαρακτηρίζουμε. Στο πρώτο τριμήνο το πιο συχνό αίτιο είναι οι χρωμοσωμικές ανομαλίες. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Αν σκεφτείς ότι μία στις τέσσερις κύησεις έχει πιθανότητα να μην προχωρήσει. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι το ποσοστό στο πρώτο τρίμηνο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, πολλές γυναίκες και χωρίς να σημαίνει τίποτα απολύτως. Δηλαδή, ένα τυχαίο, για παράδειγμα, γεγονός το οποίο προέκυψε. Στο δεύτερο τρίμηνο, στη συνέχεια, είναι άλλοι παράγοντες. Έχουν να κάνουν με ανεπάρκεια τραχύλου, έχουν να κάνουν με προώρηση σπάσης. Είναι διαφορετικές αν μιλάμε για μια αποβολή δεύτερο τρίμηνο μέχρι τις 24 εβδομάδες, όπως είπαμε. Στο δεύτερο τρίμηνο, είναι μια αποβολή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και για τη μητέρα? Εξαρτάται από την εβδομάδα κύης, εξαρτάται από τις συνθήκες, εξαρτάται από οτιδήποτε. Σε γενικές γραμμές πλέον παίρνουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε φυσικά την μητέρα και να μην υπάρξει καμία επιπλοκή για αυτήν, είτε για αυτήν την κύηση, είτε για κάποια επόμενη την οποία φυσικά και μπορεί να έχει. Η γυμναστική συνδέεται λανθασμένα με μια αποβολή? Εξαρτάται από τη γυμναστική. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μιλάς στο πρώτο τρίμηνο, όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν κάποια αποκόλληση που μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, έτσι, ένα αποχωρηνικό αιμάτομο, και η γυναίκα κάνει γυμναστική η οποία έχει να κάνει με την άρση βαρών ή οτιδήποτε άλλο, που σημαίνει ουσιαστικά ότι ασκείται μεγάλη ενδοκυλιακή πίεση, εκεί ναι, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Άλλου είδους είδη γυμναστικής, όπως είναι για παράδειγμα γιόγκα, πιλάτες, τα οποία αυτό το οποίο κάνουν είναι ενδυνάμωση και βοηθούν και στον τοκετό, ή η κολύμβηση για παράδειγμα, που είναι εξαιρετική γυμναστική και για την έγκυο. Αυτές φυσικά και δεν επιδρούν αρνητικά σε μια εγκυμοσύνη. Τα αυτοάνωσα νοσήματα συνήθως οδηγούν, είναι πιο εύκολο σε μια γυναίκα να εμφανίσει αποβολή? Εξαρτάται από το αυτοάνωσο. Γενικά, μια γυναίκα που έχει ένα αυτοάνωσο νόσημο, οποιοδήποτε και να είναι αυτό, θεωρείται ότι έχει ένα υπόβαθρο για να αναπτύξει οποιοδήποτε άλλο αυτοάνωσο. Για παράδειγμα, μη επίτευξη σύλληψη σε γυναίκα με ένα αυτοάνωσο μπορεί, για παράδειγμα, να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν αντιοθικικά αντισώματα που τη δυσκολεύουν και σε αυτό το κομμάτι, στα πλαίσια του αυτοάνωσου. Μπορεί να υπάρχει ένα χασιμότο, για παράδειγμα, το οποίο τη δυσκολεύει όσον αφορά την σύλληψη, αν δεν είναι ρυθμισμένο. Όπως επίσης και άλλου είδους παθήσεις, τρομβοφιλίες, που είναι στο γενικότερο σύνολο παθήσεις, που δυσκολεύουν μια σύλληψη, μπορεί να οδηγήσουν σε αποβολή. Τρομβοφιλία, για παράδειγμα, που δεν είναι τόσο σπάνιο όσο πιστεύουμε, είναι ένας από τους βασικούς λόγους όπου μπορεί να έχουμε αποβολή στο πρώτο τρίμηνο, εκτός από τις χρωμοσωμικές ανομαλίες. Που ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι μη αιμάτωση του κύματος, και γι' αυτό το λόγο του θρόμβου, και γι' αυτό το λόγο οδηγείται σε αποβολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν η γυναίκα το ανακαλύψει, είναι απόλυτα θεραπεύσιμο με αγωγή που δίνουμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε σε μια επόμενη κύηση να προκύψει το αρνητικό αποτέλεσμα.
Σε περιπτώσεις όπως είναι ο θυροειδής, mm-hmm. Όπου η γυναίκα πρέπει να παίρνει κάποια φάρμακα, mm-hmm. αυτό μπορεί να επηρεάσει το μωρό της. Όχι, ίσα επιβάλλεται η γυναίκα η οποία mm-hmm. έχει γνωστή θυροειδοπάθεια να είναι ρυθμισμένη και πρέπει να είναι ρυθμισμένη και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει κανονικά τα φάρμακά της. Συνήθως οι ενδοκρινολόγοι, οι γυναίκες που έχουν ήδη γνωστή πάθηση με το θυροειδή, αυξάνουν κιόλας τη δόση γιατί αυξάνονται οι μεταβολικές ανάγκες στην εγκυμοσύνη, οπότε χρειάζεται να είναι πλήρως καλυμμένη η μητέρα για να μην υπάρξει πρόβλημα και σε αυτή και στο έμβριο. Άρα δηλαδή είναι και λίγο μύθος αυτό που λένε ότι οι εγκυμονούσεις δεν πρέπει να λάβουν κανένα απολύτως χάπι. Όχι, φυσικά και λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, οι οποίες έχουν οριστεί από διεθνείς οργανισμούς ανάλογα mm-hmm. με την ασφάλειά τους για το έμβριο και αυτό επίσης διαφοροποιείται στο πρώτο τρίμηνο, στο δεύτερο και στο τρίτο. Γενικά στο πρώτο τρίμηνο είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί στα φάρμακα τα οποία δίνουμε. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι γιατί είναι το τρίμηνο που ουσιαστικά δημιουργούνται τα όργανα του μωρού. Οπότε εκεί οποιοδήποτε βλαπτικός και τερατογόνος παράγοντας δράση μπορεί να αποβεί μοιραίος για το έμβριο. Από εκεί και μετά αυτό διαφοροποιείται, οπότε και εμείς είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί στα φάρμακα τα οποία παίρνουμε. Φυσικά μια γυναίκα που θα αρρωστήσει μπορεί να πάρει αντιβίωση απλά συγκεκριμένη. Μπορεί να πάρει κάποια φάρμακα. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν χρόνιες παθήσεις. Με τη συμβουλή πάντα του γιατρού της. Φυσικά. Μια γυναίκα με βεβαρημένο ιστορικό αποβολών είναι πιο πιθανό να έχει ακόμη μία αποβολή στη συνέχεια. Ουσιαστικά αυτό το... ναι. Γιατί ενδεχομένως, αν μιλάμε για δύο ή συνήθως τρεις αποβολές, πάντα για πρώτο τριμήνου έτσι, ναι. τότε εκεί ουσιαστικά μπορεί να υπάρχει ένα υπόβαθρο παθολογικό πίσω από τις αποβολές αυτές, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε ψάξει πιο πριν. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία έχει κάνει τρεις αποβολές πρώτου τριμήνου θα πρέπει σίγουρα να ελεγχθεί για διάφορα νοσήματα από τον γιατρό της. Καριότυπο, ζεύγους, την θρομοφιλία που αναφέραμε και διάφορες άλλες παθήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αποβολές. Και σίγουρα με την κατάλληλη αγωγή μπορεί και να προλάβει μια ενδεχόμενη αποβολή η οποία θα μπορούσε και να συμβεί αν τυχόν δεν λάμβανε αγωγή. Δηλαδή γενικά υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν μια αποβολή. Εξαρτάται πάντα από το πρόβλημα, αλλά ναι. Mm-hmm. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να βοηθήσουμε αρκετά και να ξέρουμε την αιτία. Μετά από... Γιατί όπως προανέφερα, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Το 25% είναι απλά ένα τυχαίο γεγονός, έτσι. Mm. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για κάτι το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε μια γυναίκα μία αποβολή. Είναι πολύ συνηθισμένη δυστυχώς η μία αποβολή. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύεις ότι η καλύτερη συνεργασία της εγκυμονούσας με το γιατρό της mm-hmm. είναι... Ναι, φυσικά και με τους υπόλοιπους θεράποντες γιατρούς, αν τυχόν υπάρχουν συστηματικά νοσήματα. Mm-hmm. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται μια συλλογική προσπάθεια με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την έγκυο και φυσικά για το μωρό. Ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου θα μπορεί μια γυναίκα η οποία είχε μια αποβολή να προσπαθήσει ξανά? Συνήθως το τρίμηνο λέμε ότι είναι μια ασφαλής περίοδο έτσι ώστε να προσπαθήσει ξανά. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες συμβουλές. Ελπίζω να φανούν χρήσιμες στους τηλεθεατές σας. Νομίζω σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.